νοσηλεύτρια εδώ στο νοσοκομείο Ναυπλίου, στην Παθολογική Κλινική. Την προηγούμενη Τρίτη, λοιπόν, με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτών, από το Σύλλογο Γυναικών, από το Γυναικών, με Μομάδα Γυναικών Ναυπλίου, από Επιτροπή Αγώνα των Εργαζομένων στον Τουρισμό και από άλλους φορείς, πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη με θέμα την υγεία. Την υγεία του νομού Αργολίδας. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι τα θέματα της υγείας αφορούν όλους τους πολίτες. Δεν είναι θέμα μόνο των εργαζομένων, είναι θέμα όλου του λαού της Αργολίδας. Τα δύο μας νοσοκομεία στον νομό έχουν φοβερές ελλείψεις, δεινοπαθούν. Οπότε αποφασίσαμε λοιπόν δύο κινητοποιήσεις σήμερα στο νοσοκομείο Ναυπλίου και στο Άργος αντίστοιχα την Παρασκευή. Τα αιτήματά μας βασικά είναι η πρόσληψη προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού, το οποίο λείπει πάρα πολύ στο νομό μας και δημιουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Την χρηματοδότηση γενικά της υγείας, γιατί το θέμα είναι πανελλαδικό. Και φυσικά την δημιουργία του ενιαίου νοσοκομείου Αργολίδας στην Ταλαμανάρα, που είναι πάγιο έτοιμά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, θα θέλαμε να παραμείνουν τα νοσοκομεία με τη λειτουργία τους, αλλά με την ενίσχυση της λειτουργίας τους, όχι έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Σήμερα λοιπόν κινητοποιούμαστε. Καλούμε και άλλο όλο το λαό της Αργολίδας μαζί μας και άλλοι να συμμετέχουν. Οι εργαζόμενοι είναι εδώ, ο λαός της Αργολίδας και οι φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη είναι εδώ και ραντεβού με τις επόμενες κινητοποίησεις.